Το πετύχαμε όλες οι ομάδες παραγωγών από όλη την Ελλάδα που το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρει αποζημιώσεις από το πρόγραμμα De Minimis. Το πρόγραμμα De Minimis, όπως έχουμε πει πάλι, είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί το κράτος να δίνει αποζημιώσεις σε ζημιές που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Τέτοια ζημιά για μας εδώ ήταν η ζημιά στις Κλιμεντίνες, την οποία είχαν πάθει πάρα πολλές φορές λόγω της υγρασίας και δυστυχώς δεν παίρναμε αποζημίωση. Πέρυσι πρώτη φορά βάλαμε αυτό το ζήτημα και καταφέραμε και να μπουν στο πρόγραμμα De Minimis και σε σύντομο χρονικό διάστημα οι παραγωγοί να πάρουν και τα λεφτά. Στην πορεία ανακαλύψαμε ότι το ελληνικό παράλογο που υπάρχει πολλές φορές, επειδή αυτά τα χρήματα δίνονται μέσω του ΟΠΚΕΠΕ, που είναι ο Οργανισμός Πληρωμής Ενισχύσεων, να το θεωρούν όχι αποζημίωση αλλά ενίσχυση. Μετά από μια συντονισμένη παρέμβαση που έγινε από πολλές ομάδες παραγωγών και από εμάς και από τη Βόρεια Ελλάδα, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Γεωργίας, η ΑΔΑΕ έβγαλε διευκρινιστική εγκύκλιο που ξεκαθαρίζει ότι οι αποζημιώσεις από το πρόγραμμα De Minimis δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα. Ιδιαίτερα ευχάριστο αυτό. Ασφαλώς. Να ακούμε και κάποια ευχάριστα, γιατί συνήθως είμαστε στα δύσκολα. Είμαστε στο παραπέντε. Ευτυχώς δεν έχουμε κάποια προβλήματα και ελπίζουμε μέχρι το τέλος να μην έχουμε προβλήματα από τον καιρό. Αυτό μπορούμε να πούμε λίγο πριν ξεκινήσουμε, ότι από ό,τι φαίνεται έχουμε μία μείωση παραγωγής. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είναι γύρω στο 30% από πέρσι. Αλλά αυτό όμως αντισταθμίζεται με μια πάρα πολύ καλή ποιότητα και καλά μεγέθη που ελπίζουμε να έχουν και καλύτερη πορεία στην αγορά και να καλύψουν ένα τμήμα της μειωμένης παραγωγής. Και οι ναυαλίνες αυτά φαίνεται ότι έχουν τη μείωση, αλλά έχουμε και πολύ καλή ποιότητα που είναι ένα θετικό, το κρατάμε και ελπίζουμε να έχει και ανταπόκριση στη μέση. Ουέ και λίμον, αν τελικά δεν πετύχουμε και τιμές όταν έχουμε καλή ποιότητα, δεν θα έχουμε και λόγο να καλλιεργούμε.